18 Οκτωβρίου η Πόρτο ανοίγει τις κάβες της, πιστεύοντας ότι θα ποτίσει τον Παναθηναϊκό με εκείνο το κρασί που σβήνει τη μνήμη. Όμως ο Δημήτρης Μάρκος αποφασίζει να σκηνοθετήσει το ηλεκτρικό βιολί. Ιδού. Η άλωση του Δασάντας. Απίστευτο. Σαν το πελώριο άγαλμα του Χριστού. Εάν φέρνουμε ένα διπλό, έρχομαι με τα πόδια από την Πόρτο. Αντέχεις να γυρίσεις με τα πόδια? Πού? Κάνω με κολοτούμπες γυρνά. Σε αυτό το στάδιο, όπου ήδη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 30.000 φιλαθλοί, ο πρωταθλητής Ελλάδος θα αντιμετωπίσει σε λίγο την θεωρητικά ισχυρότερη ομάδα του πρώτου ομίλου του Champions League, την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Πόρτο, με στόχο να αποσπάσει τουλάχιστον ένα βαθμό. Ο Αλεξούδης έδωσε το Παζέχα, το σουτ καλό πάνω τα δοκάρια. Καλή προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Εδώ Χριστό Παζέχα, θέλει να φύγει και ο Αλεξούδης, του βγάζει πολύ ωραία την μπάλα, βλέπετε πώς κόλλησε ο Αλοίσιο. Μπαίνει ο Αλεξούδης, εδώ έχουμε την μπάλα, τη σφίριξε. Έχουμε δεύτερη κίτρινη θα είναι, και είναι κόκκινη στον Αλεξούδη. Δεν το πιστεύω. Είναι κόκκινη στον Αλεξούδη, αν είναι... επιμείνει στην κάρτα του, και θα επιμείνει βέβαια ο Τρενταλάντε, δεν μπορεί να μην επιμείνει. Τουλάχιστον υπερβολικό. Μάλιστα. Έδωσε θέατρο δηλαδή. Βέβαια έδωσε θέατρο στον Αλεξούδη, ο οποίος... Εγώ βλέποντας τον Αλοίσιο να έρχεται πάνω του, κόλλησε για λίγο, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ρότσα βλέπετε χαρακτηριστικά. Εδώ πέρασε. Για να δούμε το σουτ. Δεν είναι κακό και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μάρκος, αν δεν κάνω λάθος, ο σκόρερ, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 41 ο Παναθηναϊκός ευνηδιάζει την Πόρτο την ώρα που μένει με 10 παίκτες. Θέλει να γυρίσει και ο Βαζέχα. Πήρε την μπάλα πάντως ο Πολωνός. Κάνει και το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Να ο Παναθηναϊκός ακουμπάει το 2-0. Διάρκεια στον αγώνα. Για να δούμε και αυτό το κόρνερ. Βγαίνει μέχρι και ο Μπαΐα έχει περάσει μπροστά. Έχουμε και άλλο κόρνερ. Έχουμε και άλλο κόρνερ. Και είναι η λήξη ο Παναθηναϊκός. Κάνει την πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπετε το Ρότσα που απείλησε εντός εισαγωγικών θα γυρίσει περπατώντας στην Αθήνα. Εάν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν θα το πραγματοποιήσει από απόψε ή θα περιμένει το πρωί να βάλει τους παίκτες στο αεροπλάνο και μετά να ξεκινήσει περπατώντας.